μα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε για άλλη μια βραδιά εδώ από το πιεστηρίο. Είναι Τρίτη 31 Μαρτίου, τελειώνει και ο Μάρτιος. Με το Μάκη Κουρί είμαστε εδώ. Πρωταπριλιά αύριο. Πάει. Πρωταπριλιά αύριο. Προσοχή. Πρωταπριλιά. Μη σας πιάσουν. Πώς το λέγανε. Δεν τα ξεχνάμε. Ναι. Μη σας πιάσουν κορόιδο αύριο το πρωί. Λοιπόν, επικαιρότητα πλούσια και σήμερα. Οι καλεσμένοι πολύ πολύ ενδιαφέροντες θα τους δούμε αμέσως. Και νομίζω ότι αυτή η εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο για την οποία είχε δεσμευτεί προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε. Ξαφνικά όπως ανακοινώθηκε. Αυτά έτσι γίνονται. Δηλαδή, ναι, όντως δεν το περιμέναμε. Ξαφνικά το μεσημέρι μάθαμε ότι συνεδριάζει το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τη χθεσινή βραδινή συζήτηση στη Βουλή, την επεισοδιακή έτσι, με την αποχώρηση και της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στην κατάθεση και η Ανεξάρτητη Έλληνα στην πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα μνημόνια. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στους καλεσμένους μας. Στον κύριο Αλέκο Καλύβη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Στον κύριο Κώστα Σκρέκα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα και πρώην υπουργό, Ανάπτυξης. Τον ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θερμά. Ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εφοριακών Αττικής Θετικλάδων. Καλησπέρα, κύριε Αλεξιά, το Συλλόγου. Καλησπέρα, η Ομοσπονδία είναι συνολικά. Έχετε δίκιο. Στην επικαιρότητα. Το Συλλόγου. Κύριε Αλεξιάδη, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, ειδικά σήμερα, γιατί έχει θέματα που αφορούν τους φορολογούμενους. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι από τώρα μπορείτε στο 34-89-008, στο νούμερο, στον αριθμό που βλέπετε, να στέλνετε τα μηνύματα στον κύριο Αλεξιάδη για θέματα που αφορούν ζητήματα της φορολογίας σας. Ιδίως για τις δόσεις και τις ρυθμίσεις αυτές. Είναι εφοριακός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Είχαν κάτι ανακοινώσει σήμερα, θα μας πει περισσότερα σε λίγο. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Παύλο Ραβάνη, πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επενδυτηρίου της Αθήνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Και να χαιρετήσουμε και τον Κώστα Μπουλακίδα που μπήκε αστημένοντας μέσα. Και κάτι κρατούσε πάλι στο χέρι του, στην άλλη από την Αυγή. Τι κρατά στο χέρι σου, πάλι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, δεν το συνηθίζω. Τι κρατά στο χέρι σου. Την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή, για τη μία και μόνη Εξεταστική Επιτροπή που λέγαμε παλιά, δεν ξέρω αν το λέμε ακόμα, για την, που αφορά την υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια. Αυτή είναι περίοδο... φρέσκο που λέμε, ζουμερό. Τώρα βγήκε το κείμενο. Από 20 λεπτά πριν. Πόσες σελίδες είναι. Το κείμενο, όχι, το κείμενο είναι μικρό, είναι 4 σελίδες. Το μάλιστα. Κείμενο υπογράφεται από όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, δηλαδή από 162 βουλευτές. Ναι. Και περιλαμβάνει την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2009 ναι. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015. Μετά τις εκλογές, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι περίοδο των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά και Βενιζέλου. Υπάρχει κάποιο θέμα με κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία ζητάνε εξεταστική και πιο νωρίς? Όχι ακριβώς. Υπάρχουν δύο, νομίζω, tweet από τον κύριο Παπαδημούλη που λένε ότι αυτή η εξεταστική που αφορά την περίοδο από το 9 και μετά θα πρέπει να κοιτάξει και τις ρίζες του προβλήματος, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως είναι τα εξοπλιστικά. Δηλαδή είναι μια γενικότερη αναφορά, μια παρένεση, ας το πω έτσι. Δεν μπορώ να διερμηνεύσω βέβαια με ασφάλεια και τις προθέσεις του κ. Παπαδημούλη και το τι ακριβώς εννοεί. Αλλά πάντως δεν λέει ότι θα έπρεπε να μπει και η περίοδος Καραμαλή μέσα. Νομίζω ότι αυτό το είναι εύμα κάτι άλλο. Απλώς είναι περιστατικά τα οποία, μάλλον γεγονότα τα οποία αφορούν την περίοδο της διακυβέρνησης και Καραμαλή και Σιμίτη. Και Σιμίτη και τα παλαιότερα χρόνια. Όταν λέμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι περίοδος. Μόνο την τέλεση αλλά και την προετοιμασία, φαντάζομαι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια τέτοια εκτάση νομίζω ότι θέλει κανένα δύο χρόνια να τελειώσει. Έχουμε δει εκταστικές εμείς και ο Κώστας έχει δει πολλές. Και καμία δεν κατέληξε. Μια φράση που με έκανε εντύπωση, γιατί είναι προγραμμισμένη και όλο το κείμενο μέσα. Ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει και να αξιολογήσει και τις δικογραφίες που έχουν περιέλθει στη Βουλή κατά την προηγούμενη πενταετία. Όλες τις δικογραφίες. Που προφανώς έχουν σχέση με τον. Που σχετίζονται με τα υποδιερεύνηση θέματα. Και μάλλον είναι το σημαντικότερο είναι του ΕΛΣΤΑΤ. Μα είναι πολλές οι δικογραφίες. Αναφέρεται μέσα η υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ. Αναφέρεται μέσα η υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ. Αναφέρεται το ΤΑΙΠΕΒ. Αναφέρεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Γενική Γραμματεία Εσόδων. Δηλαδή όλα είναι 4 περίοδοι που εξετάζεται που συνεχόμενα διαμορφώνουν την εικόνα που έχουμε από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το. Έχεις εικόνα για ποιο λόγο έτσι. Τη Δευτέρα να σας πω ότι θα γίνει η συζήτηση. Πιθανότατα τη λέω τη Μεγάλη Δευτέρα. Και από την Ολομέλεια.
Ναι, στην Ολομέλεια. Από ό,τι έχω ακούσει, μάλλον πηγαίνει για τον κύριο Μητρόπουλο να αναλάβει την Προεδρία. Α, την Προεδρία τη Χρυσή Επιτροπή. Ναι, έχει και... προταθεί, βλέπει το όνομα του κύριου Μητρόπουλου. Έχει καμία σχέση το ότι έγινε σήμερα αυτό, ούτε 24 ώρες μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Σωτήρη, είχαν καταθέσει οι ανεξάρτητοι Έλληνες εδώ και περίπου δύο εβδομάδες το δικό του κείμενο. Το είχαν παρουσιάσει, το είχαν αποστείλει μάλλον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμήθηκε ότι δεν πρέπει να πάει και μετά το Πάσχα, γιατί πια αλλάζει και ο πολιτικός χρόνος σιγά σιγά και διαμορφώνεται ένα νέο. Αλλάζει τα δεδομένα, δηλαδή τα πολιτικά, και η οικονομική συγκυρία θα είναι διαφορετική μετά το Πάσχα. Και εκτιμήθηκε ότι τώρα πρέπει να βγει. Τώρα, γιατί σε σχέση, αν έγινε σχέση με χθες, όχι, δεν νομίζω ότι ήταν σχέση όχι με χθες. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι είναι σχέση με χθες. Δημοσιογραφικά δεν μπορεί να αφήσει αυτή την ερμηνεία ότι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, δεν έχω όμως μία. Ότι ενδεχομένως πάντα αυτές τις κινήσεις δεν ήταν αθώες από πλευράς στιγμής που επελέγεται να κατατεθεί στη Βουλή. Ναι. Πάντα υπήρχε κάποιο σχετικό. Δεν θέλω να το συνδέσω με το χθεσινό. Κάποια αντιπαράθεση. Συνήθως όταν υπάρχει και. Μάλλον κάποιες φορές, για να μην πω συνήθως, όταν υπάρχει στρίμωγμα σε κάποιο πεδίο η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία βέβαια είναι υπεσχημένο θέμα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν ήταν δέσμευση και μάλιστα επαναλαμβανόμενη και στις προγραμματικές και συνεχώς. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μεγάλο το πεδίο το χρονικό και επειδή έχουμε ζήσει εμείς εξεταστικές και οι τρεις μας πάρα πολλές από τη δεκαετία του 80 ακόμα. Να γίνει και μεγαλύτερο, έτσι. Ναι, όχι. Το Πασόκ, άκουσα εγώ τον κύριο Βεντζέλο τώρα που ερχόμουν, μίλαγε στο ΣΚΑΙ και είπε ότι είναι πρόκληση αυτό που γίνεται. Πρέπει να πάμε και στις προηγούμενα χρόνια. Να πάμε και στο 2000 και στην περίοδο της διακυβέρνησης Καραμαλή. Και προφανώς και στην περίοδο Σιμίτη. Προφανώς. Δεν το είπε ο κ. Δεν μίλησε έτσι ο κ. Βεντζέλο. Που είναι η πιο βρώμικη περίοδος η οχταετία. Σιμίτη. Δεν μιλά ωραία. Εμά είναι φυλακέ. Οι αποδείξει. Εγώ επίση θυμάμαι ότι υπήρξε μια εξεταστική επιτροπή για είναι Ολυμπιακοί αγώνες, χρηματιστήριο. Και εξεταστική αυτή η επιτροπή για τον Γιώργο Χατζόπουλο έβγαλε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και ο Γιώργος Χατζόπουλος είναι τώρα μέσα. Θυμάσαι ότι σε εκείνη την εξεταστική που είχαν παρουσιαστεί κάποια νούμερα. Ο κύριος Βενιζέλος κάποια αριθμή τραπεζική. Και ο κύριος Λοβέρδος. Και ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Λοβέρβο μας έλεγαν ότι. Ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Λοβέρβο, έτσι το ξαναλέω. Πώς θα φέρνει τα γυρίσματα της μοίρας. Μας έλεγαν ότι αυτή η αριθμή δεν είναι αριθμή τράπεζα, αλλά είναι τηλεφωνικά νούμερα. Ναι. Το θυμάμαι, Κώστα, γι' αυτό το λέω. Μακάρι να αυτή η εξεταστική κάτι να δείξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι για να. Κρίσιμη η Πέμπτη, τον λέγαμε κύριο Καλύβη πριν που μέσα, ότι είναι η δόση. Αλλά υπάρχει ένα ευχάριστο νέο. Σήμερα λέει το ταμείο, ή μάλλον ο απολογισμός του Μαρτίου είναι συν 400 εκατομμύρια. Κύριε Αλεξιάδη, μαζεύετε χρήματα, έτσι. Εσείς δηλαδή. Είναι έτσι, κύριε Αλεξιάδη. Πήγε καλά η ρύθμιση Express. Ναι. Έπιασε περίπου τα 100-110 εκατομμύρια. Και περιμένουμε να ξεκινήσει και η ρύθμιση των 100 δόσεων, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει ανοίξει εφαρμογή. Συγγνώμη, κύριε Αλεξιάδη, τα 100 εκατομμύρια είναι καλά. Γιατί τις δύο προσπαθήσεις είχε 50 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, και δεν θέλω να επισέλθω περισσότερο, Δευτέρα και Τρίτη ήταν 100 εκατομμύρια, 50 την κάθε μέρα. Ο υπολογισμός αυτός στα 50 εκατομμύρια ήταν αυτοί που μπήκαν στο τάξη και είδαν την ταυτότητα αφιλής, δεν ήταν αυτοί που πήγαν και πληρώσαν. Ήταν 200 εκατομμύρια. Αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα τα στοιχεία. Από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια καθυστέρηση στην τρομερή μηχανογράφηση που έχει το Υπουργείο Οικονομικών από την ημέρα που κατατίθεται στην τράπεζα το ποσό μέχρι πότε να μάθει το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή. Μέχρι και το μεσημέρι που ρωτήσαμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι τράπεζες δεν είχαν ενημερώσει για τις πράξεις που κάναμε μέχρι και την Παρασκευή για το τι έχουμε εισπράξει μέχρι και τώρα από τη ρύθμιση. Αλλά η ρύθμιση από ό,τι φαίνεται θα πάει στα 100 με 110 εκατομμύρια. Ότι τα έσοδα είναι 400 εκατομμύρια παραπάνω από το στόχο, αυτή η πληροφορία που κάλεσε πηγές είχα. Αυτό είναι καλό γιατί εκεί που βρισκόμαστε και στις ρυθμίσεις που αυτό ουσιαστικά εξυπηρετεί την κάλυψη της δόσης που είναι 600 εκατομμύρια. Και εγώ να προσθέσω ότι 100 εκατομμύρια έσοδα από τη ρύθμιση Express σημαίνει ότι κοπήκαν 100 εκατομμύρια προς αυξήσεων τα οποία θα έπαιρνε το. Ή κάνω λάθος. Όχι, εγώ να το πω γιατί. Να το πω. Εγώ έχω τον καημό μου να το πω ότι 100 εκατομμύρια. Είναι συνεπής ο συμπτήρη. Προσπαθούμε όλοι, όχι μόνο εγώ. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι συνεπείς. Και επειδή είναι οριζόντιες, εγώ πάντα λέω ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να υπάρχουν για τους άνθρωπους που δεν μπορούν αντικειμενικά και για τους επιχειρηματίες που δεν μπορούν για να υπάρχουν επιχειρήσεις και για τους πολίτες που δεν μπορούν για να ζουν, αλλά μην είναι οριζόντιες, να μην είναι ίδιες για όλους. Δηλαδή να υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία αυτοί οι οποίοι μπορούν και μπορούν να πληρώνουν και αυτοί που δεν μπορούν πραγματικά να μην πληρώνουν. Φυσικά εννοείται. Κύριε Ξενάκη, είναι... δυστυχώς ακούμε και εμείς για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες οι συνάδελφοί μας αφιερώσαν πάρα πολύ χρόνο. Ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ. Αυτοί οι ευγενείς κύριοι πήγαν, πληρώσανε κάποια ποσά και γλιτώσαν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και αυτό δεν είναι κάτι που τελείωσε. Ναι. Διότι μόλις ξεκινήσει η ρύθμιση των 100 δόσεων, δυστυχώς θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί αν κάποιος σε 100 δόσεις πάει στην αρχή και μπει και πληρώσει όλο το κεφάλαιο. Καλό είναι. Θα προσαυξήσει όλες τις άρα δεν έπρεπε να γίνουν αυτές οι δύο ρυθμίσεις των 100 δόσεων οι εξπρές του Μαρτίου.
Νομίζω ότι στα θέματα φορολογίας, εάν πεις ότι έπρεπε να γίνει το Α ή το Β μέτρο, χάνεις το δάσος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλήξεις ποια είναι η συνολική φορολογική πολιτική και μετά να δεις αν το Α ή το Β μέτρο εξυπηρετεί τη συνολική φορολογική πολιτική. Εμείς έχουμε πει σαν εφοριακοί εδώ και χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική φορολογική πολιτική και διάφορες ρυθμίσεις, περαιώσεις κτλ. Ευνοϊκές. Οι πάντες το λένε πλέον ότι δεν προάγει τη φορολογική συνείδηση και δεν δίνει μελλοντικά έσοδα. Μπορεί να πουλάς τα ασημικά τώρα, αλλά μελλοντικά δεν έχεις έσοδα. Εξπάθως και εδώ είναι για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τους ανοίγουν μια φορά. Και ερμηνεία όμως ότι η κ. Ξιάδη ότι από 30 δισεκατομμύρια που μιλούσε ο κ. Παπανδρέου που ήταν μαϊμού, ήταν πυριακή, πατριακή για αυτά, έχουν φτάσει στα 77. Βεβαίως. Επομένως κάτι συμβαίνει, ότι αν η αγορά δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει, προφανώς. Τέτοια αύξηση, εκτείναξη δεν είχαμε παλαιότερα. Ίσως είναι και λάθος όμως και η φορολογική πολιτική που ακολουθήθηκε, διότι να θυμίσω ότι από 600 εκατομμύρια περίπου που εισπάταμε φορολογία κοινή των προμνημονίων, ο ΕΝΦΙΑ είχε συνολική πρόληψη 3,3 δις και η σπαξιμότητα 2,65. 6 φορές μιλάμε για υπερβολικά νούμερα, γι' αυτό μαζεύτηκαν όλα αυτά τα ανίσπρακτα. Και τώρα γι' αυτό έχουμε και ένα στοιχείο με τις κατασκευές. Μέσα στα 6 τελευταία χρόνια χαθήκαν 300.000 θέσεις εργασίας κατασκευές, οι οποίες έχουν νεκρώσει, δεν υπάρχουν πια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Αυτό ότι επέστρεψε η ομάδα διαπραγμάτευση που ήταν στις Βρυξέλλες. Και παρουσιάστηκε για αναφορά στο Μαξίμου κατευθείαν. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα βρεθεί μια προσέγγιση. Μακάρι. Ότι δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα. Ότι η γενική εικόνα που έχω, αλλά χωρίς να μπορώ να είμαι πολύ περισσότερο συγκεκριμένος, είναι ότι στην πραγματικότητα έχουν λυθεί τα μεγάλα προβλήματα και έχουν απομείνει κανένα δυο αγκάθια, αλλά όντως δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι. Αλλά αύριο το απόγευμα είναι το Working Group, Ναι. Σήμερα έγινε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, πήγε ο Υπουργός Οικονομικών και όλη η διαπραγματευτική ομάδα, οπότε έγινε μια ενημέρωση. Δεν έχω όμως κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Επίσης κάτι ακόμη, ότι από το θέμα της Κόσκο οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι τόσο όπως τα παρουσιάζουν ορισμένοι κυβερνητικοί κύκλοι, ότι μπορεί να πουληθεί το 67%, όπως επίσης και το 51% είναι δύσκολο, διότι ήδη είναι σε εξέλιξη εδώ και από 5 μήνες διεθνής διαγωνισμός. Έχουν δώσει προσφορές, δήλωση ενδιαφέροντος, 6 μεγάλες εταιρείες διεθνείς, από τις οποίες οι 5 πέρασαν στον επόμενο γύρο και ήδη έχουν περάσει στο τελικό γύρο 3. Μέσα στις 3 είναι και η Κόσκο. Και δεν φαίνεται εύκολο ούτε καν και το 51%. Και διαβάζω και μια είδηση ακόμα για να πάρουμε. Υπάρχει θέμα και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι για τις προαπαλλαγές. Δεν πούμε για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ότι φαίνεται πως έρχονται αυξήσεις για κάποιον αριθμό προσώπων εδώ. Εκτιμώνται ότι μπορεί να φτάσει και τα 100-120.000 άτομα. Βέβαια, αυτό διαψεύδεται μέχρι τώρα από την κυβέρνηση. Και από τον κύριο... Για τις πρόωρες όμως. Ναι, για τις πρόωρες. Ναι. Διαψεύδεται μέχρι τώρα και από τον κύριο Ρωμανιά και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Στρατούλη που τον είχαμε εδώ τις προηγούμενες μέρες και θα έχουμε τη δευτεία τον κύριο Ρωμανιά. Διαψεύδεται, αλλά θα δούμε. Είναι από τα θέματα τα οποία βάζουν επιμόνως οι δανειστές μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλύβη. Ο Καλύβη να μας πει, τελικά η χθεσινή συνεδρία στις Βουλές η έκτακτη. Γιατί έγινε? Ψάχνουμε σαν δημοσιογράφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι, ο λόγος ποιος ήταν τελικά. Και τελικά αυτό, η κατάληξη αυτή, δεν είναι αυτή που περίμενε ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε κάθε τέτοια συζήτηση κυρίως κυριαρχεί το πολιτικό στοιχείο. Δεν είναι η τεχνοκρατική ανάλυση η οποία θα απασχολήσει το κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τους αρχηγούς. Άρα με την έννοια της πολιτικής συζήτησης και των επίδικων θεμάτων τέθηκαν τα ζητήματα. Νομίζω με έναν πολύ επαρκή τρόπο και τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση, κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό στην ελληνική κοινωνία, ότι όλο αυτό το περιβόητο success story ήταν ένας μύθος ο οποίος δεν είχε καμία πραγματική βάση. Το πλεόνασμα ήταν... Έγινε γι' αυτό όμως, έγινε ή για μια επιδίωξη μιας συνένεσης πέρα από συνένεση, τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν. Κοιτάξτε κάτι, έγιναν εκλογές. Ο λαός ψήφισε μια πολιτική. Αυτή η πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί. Η πολιτική αυτή συναντά εμπόδια. Και συναντά εμπόδια και απ' έξω και από μέσα. Παράδειγμα είναι πρωτοφανής αν ισχύει η δήλωση, η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στην γερμανική εφημερίδα ότι λίγος πολύ δηλαδή εγκαλεί τους δανειστές γιατί μην τυχόν και δώσουν ας πούμε την απαραίτητη ρευστότητα. Το διαψεύδει ο ίδιος πάντως έτσι.
Έτσι εμφανίστηκε. Ναι. Μακάρι να μην είναι έτσι, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ αρνητικό. Στη φάση, στη Φραγκφούρτ, να κάνει λοιπόν. Άρα έχουμε δυσκολίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν. Έχουμε τις πιέσεις των δανειστών, οι οποίοι σε άλλα ζητήματα είναι εντελώς ιδεολειπτική η στάση τους. Για παράδειγμα, στο κομμάτι των απολύσεων που επιμένουν, είναι αδιανόητο σε μια χώρα η οποία έχει τέτοια τεράστια ανεργία και που υπάρχει η ανάγκη αντιστρόφως να. Για τις ομαδικές απολύσεις μιλάτε, ή μιλάτε για τις ομαδικές απολύσεις. Για τις ομαδικές απολύσεις, η οποία ξαναμπαίνει αυτό που έμπαινε και επί Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Σε μια χώρα που έχει τέτοιο αριθμό ανέργων που έχει σαν κατευθείαν, ας πούμε, η κοινωνία, το να επιμένει σε τέτοια ζητήματα μόνο ιδεολειπτικά μπορεί να το εκτιμήσει το ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα κρίσιμα θέματα, τα οποία τέθηκαν και από την πλευρά του Αλέξη του Τσίπρα, είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, το θέμα της αύξησης του ΦΠΑ, το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού, που εκεί υπάρχουν πολύ επίδικα ζητήματα και έτσι θέματα που υπάρχουν κόντρες. Και γι' αυτό το λόγο αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι κόκκινες γραμμές, τις οποίες θέτουμε να γίνουν εθνικές κόκκινες γραμμές, αυτό ήταν το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι υπάρχει η πολιτική των άλλων κομμάτων που. Τώρα, να σας πω όμως κάτι. Ζητάτε οι κόκκινες γραμμές να γίνουν εθνικές κόκκινες γραμμές και ταυτόχρονα ενώ ζητάτε να γίνουν εθνικές, δηλαδή να συμμετέχουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία των κόκκινων γραμμών, καταθέτεται πρόταση η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ξέρουμε όλοι μας ότι μια Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να οδηγήσει στο τίποτα, μπορεί να οδηγήσει και στο επόμενο στάδιο που είναι μια προανακριτική επιτροπή ενδεχομένως. Δηλαδή. Είναι μια μορφή. Πώς να το πω τώρα εγώ, θα οδηγήσει σε μια μορφή πολιτική αντιπαράθεση, είναι βέβαιο. Όχι, μόνο που δείχνει ενδεχομένως να δείχνει ότι δεν είναι πεδίο για τη συνέντευξη. Είναι ένα θέμα αξιοπιστίας της πολιτικής. Όταν δεσμεύεσαι για κάτι, πρέπει να το εφαρμόζεις. Και μάλιστα είναι ένα θέμα στο οποίο από ό,τι γνωρίζω και η Νέα Δημοκρατία είχε δέσμευση να προχωρήσει σε. Ναι. Σε αντίστοιχη επιτροπή, την οποία δεν έκανε. Όχι, θέλω να πω ότι ναι, για τις εκλογές του 12 λέω το είχε πει, αλλά δεν έγινε ποτέ. Λέω ότι είναι άλλο πράγμα, οι δεσμεύσεις πρέπει να υλοποιούνται. Και, ναι. Άλλο λέει η Εθνική Γραμμή και άλλο το Εξεταστική Επιτροπή. Ναι, μα κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτά είναι συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Υπήρχε δηλαδή μια καταστροφική πορεία τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα η αναζήτηση των πολιτικών, μια συζήτηση από αυτών. Ναι, είναι το εξής, Καρύβη. Ότι σε μια δεδομένη στιγμή που επιδιώκεις μια συνένεση, αυτό το παγώνεις λίγο. Να δεις αν επιτυχάνεις αυτή τη συνένεση και μετά αν επιλέγεις ποια στιγμή. Δηλαδή, επίσης υπάρχουν και τα σημερινά δημοσιεύματα, επισημάνσεις ότι όταν ζητάς μια συνένεση, δεν κάνεις επίθεση ότι θα σε φερέφωνο των δανειστών. Δηλαδή, απλώς επισημαίνουμε τη μια αντίφαση. Εντάξει, δεν είναι κατά την άποψή μου θέμα το να είσαι, πώς να το πούμε έτσι, πολύ επίοικης στις πολιτικές σου εκφράσεις. Είναι άλλο πράγμα. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να συνεννοηθούμε για ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι πάντα. Και δεν σημαίνει ότι για να μπορέσει να συνεννοηθεί πρέπει να κάνει 10 βήματα πίσω εσύ για να συναντηθεί με μια πολιτική η οποία ιτήθηκε στις εκλογές. Η πολιτική ουσία είναι η κρίσιμη και αυτήν πρέπει να εξετάσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει την επιδίωξη να υπάρξει μία συνεννόηση. Εγώ δεν βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει συνεννόηση. Αλλά συνεννόηση θα μπορούσε. Η αίσθηση που έχετε εσείς από χθες είναι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Εγώ άκουσα τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι θα δώσουμε μία συνεννόηση, ας το πω έτσι, όχι 100%, αλλά σε ένα κομμάτι δίνουμε. Έτσι τουλάχιστον είπε. Η δική σας αίσθηση είναι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω, θα μπορούσε να εξηγήσει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μία πίεση. Είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε κάτι. Έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό μια πολιτική. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αντιπαράθεση πάνω στην ουσία της πολιτικής που ασκήθηκε και το προηγούμενο διάστημα. Όσο λοιπόν έρχεται κάποιος και σου λέει ότι κοίταξε, εγώ επιμένω στην πολιτική ότι ήταν σωστή κτλ., είναι δύσκολο να βρεις συνεννόηση. Προφανώς σε ορισμένα ζητήματα πιθανά να υπάρχει και μακάρι να υπάρξει μια συνεννόηση και συνένεση ακόμα. Αλλά το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο με την έννοια της πόλωσης των πολιτικών προτάσεων να υπάρξει μια. Λοιπόν, ο κ. Κρέκα θέλει να μιλήσει. Μισό λεπτό να συνοδεύσω εγώ αυτό που θέλετε να πείτε με την ερώτηση αν εσείς θα ψηφίσετε υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής
η οποία, όπως σωστά λέει εδώ ο κ. Καλύβης, ήταν και ειδική προεκλογική δεσμεύση το 12, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Μια και μόνο. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι προσωπικά συμφωνώ. Συμφωνώ με την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα δοθεί δυνατότητα να εξεταστούν οι πραγματικές αιτίες που η χώρα βρέθηκε σε αυτή την κρίση, η οποία κρίση βασανίζει σήμερα τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε προσωπικά. Μάλιστα. Και η Νέα Δημοκρατία το έχει πει, και ο Ντόνι Σαμαράς, θα το κάναμε εν ευθέτω χρόνο, δηλαδή μόλις υπήρχε δυνατότητα να αρχίσουμε τις κουβέντες και τις συζητήσεις, αφού είχαμε λύσει τα μείζοντα εθνικά θέματα. Και νομίζω ότι είναι καλή εξέταση και η Επιτροπή αυτή να γίνει, αλλά να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις 15 του μηνός και τα δώρα του Πάσχα. Δηλαδή να δώσουμε λύση στην οικονομία, να δώσουμε λύση στην ασφυξία η οποία έχει δοθεί και να κάνουμε. Ναι, υπάρχει τέτοια εκτίμηση στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, κύριε Κουρή. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ανησυχεί. Θα σας πω. Ο κόσμος ανησυχεί. Η αγορά και η οικονομία ζει λίγο. Ζει μια ασφυξία πραγματική. Θα το δείτε εδώ πέρα, θα το πει και ο εκπρόσωπος των βιοτεχνών και των μικροεπαγγελματιών. Βλέπουμε, άμα ρωτήσετε τα μαγαζιά, το περίπτερο, το ψηλικό στη γωνιά σας. Θα δείτε ότι ο τζίρος έχει μηδενιστεί το τελευταίο διάστημα, ιδίως τον τελευταίο μήνα. Από την άλλη, η αγορά ασφικτιά, οι τράπεζες τα χρήματα έχουν φύγει, η αβεβαιότητα έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην ελληνική κοινωνία. Να ολοκληρώσουμε. Που σημαίνει τι, ότι αυτή τη στιγμή γρήγορα η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί και πρέπει να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρξει ο εστιασμός. Ο εστιασμός δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε επικοινωνιακά τερτύπια για να καλύψουμε την αδράνεια ή την καθυστέρηση. Και πιστεύω και πολύ φοβάμαι δυστυχώς ότι αυτή η αναγγελία της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής είναι περισσότερο ένα επικοινωνιακό τερτύπι παρά ουσίας. Παρόλο που θα πρέπει να είναι θέμα ουσίας, για να μην επαναλαμβάνουμε και στο μέλλον τα λάθη. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ξεκίνησε μία διαπραγμάτευση επί δύο μήνες. Και θα σας πω ότι ξεκίνησε δυναμικά με ενθουσιασμό και ο κόσμος πίστεψε και πολλοί πίστεψαν και εγώ ίσως ότι κάτι διαφορετικό θα μπορούσε να συμβεί. Τελικά βλέπουμε δύο μήνες μετά ότι όχι μόνο δεν έχει συμβεί κάτι διαφορετικό, αλλά αυτή η καθυστέρηση και αυτή η αδράνεια στο να βρεθεί τελική λύση έχει οδηγήσει την οικονομία την πραγματική. Με το θέμα το δώσουν. Δεν είναι μια διαφορετική κίνηση που δεν είχε γίνει επί Νέα Δημοκρατία. Εγώ κρίνω τα αποτελέσματα. Μία στιγμή είναι, αλλά δίνει μια ανάσα στην αγορά που είπατε προηγουμένως. Δεν κρίνεται από τις προθέσεις οι οποίες. Δεν είναι προθέσεις, λειτουργεί. Εγώ θα σας πω ότι η διαπραγμάτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλές προθέσεις. Αλλά θα κρίνουμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι καταστροφικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα, δηλαδή, επειδή το βρήκα πριν έρθω εδώ πέρα, έχω τα δελτία τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επειδή μιλήσατε για ανεργία. Νοέμβριο 2013 με Νοέμβριο 2014. 152.000 λιγότεροι άνεργοι. Συμφωνώ, υπήρχαν 1.200.000 και το Νοέμβριο του 2014. 152.000 λιγότεροι από το 2013. Η οικονομία έχει αρχίσει και τσούλαγε. Το τρίμηνο είχαμε ανάκαμψη. Ήτανε παράδεισος, όχι. Δύσκολο ήτανε. Ο κόσμος βασανιζότανε. Αλλά υπήρχε μία τάση ότι βελτιώνονταν τα πράγματα. Μία τάση που αυτή τη στιγμή κατρακυλάει πάλι. Εγώ τι λέω λοιπόν. Λέω ότι πρέπει όλοι μαζί. Εγώ είμαι υπέρ της συνεννόησης. Είμαι υπέρ της συνεννόησης. Όχι απέρ της συνένωσης. Πίστευα εχθές. Ο κύριος Τσίπρας προκάλεσε μία έκτακτη συζήτηση. Πίστευα ότι θα δω το σχέδιο. Και αυτό είναι το κακό, ότι δεν έχουμε δει ακόμα ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο και δεύτερον, πίστευα ότι θα κάνει ένα άνοιγμα για συνεννόηση. Εγώ θα πω συνένεση. Δεν θα πω, συγκυβέρνηση. Θα πω μία συνεννόηση εθνική, γιατί η χώρα κατρακυλάει και προέχει η χώρα πάνω από κόμματα. Αντί για αυτό, είδα ότι δεν υπήρξε σχέδιο και αντί για συνεννόηση, συγγνώμη, είδα ότι ο κύριος Τσίπρας. Και η συμπεριφορά μες στη Βουλή, δεν θέλω να κρίνω πρόσωπα και πράγματα, δυναμίτησε. Γιατί κύριε Κωνσταντοπούλου θέλω να πείτε. Θέλω να πω ότι δυναμίτησε και αυτή η άγονη παρελθοντολογία αλλά και η λασπολογία που αναφέρθηκε σε σύνεργα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό. Θέλω να πω τελικά δυναμητήθηκε το κλίμα. Και ο κόσμος μας βλέπει που αγωνιά. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΚΚΕ. Ο κόσμος θέλει λύσεις. Βλέπει τις ακατοδόσεις. Θέλει λύσεις. Που δεν τις φέρατε εσείς. Ακούστε. Και δεν είπατε γιατί δεν τις φέρατε. Η αλήθεια, κύριε Πουλακή, ξέρετε πολύ καλά, είναι ότι εμείς φέραμε ακατοδόσεις. Εντάξει, πίσω. Θα σας πω να επιβεβαιώσει ο κύριος που είναι εκπρόσωπος των εμφορικών. 230.000 άνθρωποι. 230.000 γνωρίζουν, να επιβεβαιώσει αν θέλει. Εντάχθηκαν σε αυτή την ρύθμιση, η οποία είχε αποδώσει περίπου 250 εκατομμύρια. Εγώ θα πω ότι αυτή η ρύθμιση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερη από τη δική μας. Αλήθεια λέω. Είναι καλύτερη. Γιατί την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και την φέρατε εσείς. Λοιπόν, εμείς τη φέραμε και κατά
τη θέληση των δανειστών τότε. 100. Ποιο ήρθε, δεν νομίζω είχε το εντάχθηκαν 230.000, ήταν μια καλή ρύθμιση για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι βελτίωσε κατά τι παραπάνω. Σημασία έχει ότι εμείς ψηφίσαμε. Εκείνη τη ρύθμιση που ήταν πάλι καλή. Ίσως όχι τόσο καλή αυτή, αλλά ήταν πολύ καλή. Δεν υπήρχε πριν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ την έφερε και όχι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ρόλο. Παραπάνω. Πάντως εμείς τη στηρίξαμε. Πώς το κατάφερε, δηλαδή. Αυτό είναι μια διαφορά πολιτική. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει μια ευθύνη, ας πούμε, πολιτικά μιλάμε. Πάντως να σας πω κάτι. Άμα συνεχίσουμε έτσι, όσες δόσεις και να κάνουμε, δεν θα μπορεί να πληρώσει κανείς. Αυτή τη στιγμή μπήκαν πάρα πολύ σύντομα. Αλλά άμα συνεχίσουμε όμως, η οικονομία έχει πάει έτσι και μιλάμε. Συγγνώμη. Είναι ένα φορεσπρακτικό μέτρο. Και για πείτε μου, η κυρία Βαλαβάνη βγήκε στη Βουλή. Και είπε ότι όποιος δεν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ναι, θα στείλουμε το ζώο να τον ελέγξει για να τον τιμωρήσουμε. Ναι. Για να φανταστείτε να το είχε κάνει ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε γίνει. Θα είχε καεί ίσως η Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι η κυρία Βαλαβάνη, εγώ τη δικαιολογώ. Ναι. Γιατί ξαφνικά διαπίστωσε ότι έχει μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι εύκολο προεκλογικά να εξεγγείλει πράγματα και μετεκλογικά να προσπαθεί να τελειοποιήσει. Και νομίζω για να ολοκληρώσω ότι εκεί είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι το ότι δεν μπορεί να γεφυρώσει την τεράστια απόσταση μεταξύ των προεκλογικών εξαγγελιών και των μετεκλογικών υλοποιήσεων. Το ξυπρόθεσμα επί κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά αυξήθηκαν 26 δις. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, αν με επιτρέπετε όμως κάτι. Αυτά τα ξυπρόθεσμα από πού προέρχονται και από τι εταιρείες προέρχονται. Παρακαλώ, μετά. Γιατί ίσως τότε απλά διαπιστώθηκαν. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε. Έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκαν. Ξέρετε τι εννοώ. Θα γυρίσω και να γιατί... Ότι πολλοί χρωστούσαν και το κράτος δεν ήξερε ότι χρωστούσαν. Και απλά δεν πληρώναν. Μισό λεπτάκι τώρα, βάλτε μια τελεία. Σημειώστε αυτό που σας ρώτησε ο Μάκης. Να πάμε στον κύριο Παπαδάκη να τον ρωτήσουμε τι θα κάνει αν έχει υπόψη του το ΚΚΕ με την πρόταση της Διευθυντική Επιτροπή. Και ό,τι άλλο καλά, πριν 20 λεπτά ανακοινώθηκε, ναι, και ξέρετε, μην ξεχνάτε. Εντάξει, ο κ. Σκαρέκα είπε ότι εγώ, ας πούμε, λέει συμφωνώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Δημοκρατία. Επί της αρχής συμφωνώ, βέβαια. Διαβάζουμε. Εμείς ξέρετε καλά το πρόβλημα. Βλέπω εδώ την κυρία Μακογιάννη, η οποία έδωσε μια συνέντευξη από λίγο και λέει: εγώ δεν είμαι βέβαιη θα ψηφίσω την πρόταση. Ναι, κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα θα μελετήσει το κείμενο, γιατί ήρθε πριν 20 λεπτά και θα έχει μια συλλογική τοποθέτηση όπως πάντα κάνουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα. Ένα ζήτημα είναι ότι θέλουμε όμως να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την ιστορία. Φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν τεράστιες ευθύνες όλα αυτά τα χρόνια που πρόθεσαν την αντεργατική επίθεση που πήρε και τη μορφή των μνημονίων. Και πραγματικά οδήγησαν εδώ που οδήγησαν το λαό μας. Όμως αυτά τα μνημόνια, ξέρετε, δεν φύτρωσαν. Ακολουθήθηκε ένας δρόμος ολόκληρος. Από τη συνθήκη του Μάστριχτ, από τις τέσσερις ελευθερίες του κεφαλαίου. Από όλο αυτόν τον δρόμο των καπιταλιστικών κερδών που οδήγησε και έφερε την καπιταλιστική κρίση, που η κρίση έφερε τα μνημόνια και όχι το αντίστροφο, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις. Και εμείς βάζουμε ακριβώς ζήτημα συνολικά για αυτόν τον δρόμο που ακολουθείτε. Και αν θα το θέλετε, βεβαίως, εδώ πρέπει να τοποθετηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη στάση του, γιατί όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε ότι με ένα νόμο θα καταργήσει τα μνημόνια, τους εφαρμοστικούς νόμους. Και βεβαίως όχι μόνο δεν τα κατήργησε και τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους και τις δανειακές συμβάσεις, αλλά πολύ περισσότερο υπέγραψε μια αντιλαϊκή συμφωνία της 20ης Φλεβάρη που, ξέρετε, το πιο βασικό, αφήστε το τι μέτρα θα έρθουν μετά, το πιο βασικό είναι ότι μένουν ανέγγιχτα ό,τι έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα. Και ξέρετε, αυτό από μόνο του, ό,τι τρέχει μέχρι σήμερα, όλα τα αντεργατικά μέτρα, τα χαράτσια, οι φόροι, όλη αυτή η επίδεση, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, αποτελούν από μόνα τους μια τεράστια συμφορά διαρκείας για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Ας μην εξετάσουμε ούτε ένα μέτρο από αυτά που έρχονται πολλά και σοβαρά. Και ακριβώς βάζουμε το ζήτημα ότι και επεξεργάζεται και νέο μνημόνιο και βεβαίως εμείς βάζουμε το ζήτημα το εξής, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Σημειώνεται, κύριε Καλύβη, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουν τελειώσει, λένε. Επειδή έχουν λοιπόν. Μια στιγμή, μια στιγμή. Εγώ δεν διακόψα. Πριν δεν διακόψα. Λοιπόν, επειδή τελειώσατε, επειδή τελειώσατε τα μνημόνια, αύριο το πρωί που έχουν συγκέντρωση οι συνταξιούχοι στις 10 η ώρα και ζητάνε το δώρο του Πάσχα πίσω. Αυτό ζητάνε αύριο στις 10 η ώρα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, να τους πείτε εφόσον τελείωσαν τα μνημόνια, κατά τις 12 να περάσουν από την τράπεζα, να πάρουν τη 13η σύνταξη. Άλλο σας λέω, δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
τη σύνταξη τώρα του Πάσχα. Λοιπόν, πείτε του. Λοιπόν, εμείς γνωρίζετε καλά ότι και τα μνημόνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μνημόνια διαρκεία, όλο αυτό το δρόμο το στηρίζετε και το ψηφίζετε. Και το ψηφίζετε και με τα δύο χέρια. Και μην κάνετε ότι ήρθαν από το πουθενά. Εδώ έχετε κάνει στρατηγικό εταίρο σας, τον ΟΣΑ, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος σήμερα σε ανακοίνωσή του λέει ότι θέλει να προωθήσει τις ευκολότερες απολύσεις, τη μείωση των αποζημιώσεων και των επιδομάτων ανεργίας, οι οποίες πρέπει να μεταφερθούν, λέει, στους εργοδότες στο όνομα της δυναμικής εργασίας, φτηνότερα μεροκάματα και πρόθεση της παιδικής εργασίας. Αυτά τα λέει ο ΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή. Συνολικά είναι οι προτάσεις του ΟΣΑ. Δείτε τα και ενημερωθείτε τα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο στρατηγικός σας εταίρος που μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν το απάβγασμα του φιλελευθερισμού. Προτάσεις για την Ελλάδα είναι. Είναι συνολικά. Είναι κατευθύνσεις του ΟΣΑ. Δεν έχει κάνει καμιά εξαίρεση για την Ελλάδα. Όχι, επιλέγει. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, ξέρετε, για τις συντάξεις. Αφήστε τις διαπραγματεύσεις. Ναι, τι συζητάει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το ζήτημα της ενεργού γύρανσης. Τι σημαίνει ενεργός γύρανσης κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας ακούνε και οι συνταξιούχοι σήμερα? Τι συζητάει? Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς πρέπει να δουλεύετε μέχρι να πεθάνετε. Ότι είναι ζήτημα υγείας, λέει, να αποκτήσετε μια απασχόληση και μετά τη σύνταξη, που να σας κάνει να αφήσετε τη σύνταξη, γιατί, λέει, δημιουργείται πρόβλημα έλλειψης αλληλεγγύης με τις μικρότερες ηλικίες, γιατί είναι κοστοβόρο να έχετε σύνταξη. Αυτά είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς βάζουμε αυτό το ζήτημα. Και συνολικότερα, όταν μιλάει η κυβέρνηση για ενοποίηση ταμείων, που σημαίνει επί της ουσίας περικοπές συντάξεων, όταν μιλάει επί της ουσίας για συντάξεις σε αυτή την κατεύθυνση. Λέμε λοιπόν ότι. Είναι ένα ταμείο, δεν είναι η θέση του ΚΚΕ. Α, έτσι, αυτή είναι η δικιά σας. Αυτή είναι η κατεύθυνση κατεδάφισης του ασφαλιστικού συστήματος. Μιλάτε για ένα ταμείο. Τοποθετηθείτε συγκεκριμένα. Τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή, η μεγαλύτερη βόμβα του ασφαλιστικού, κύριε Καλύβη, είναι ότι έχετε δεσμεύσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ότι έχετε δεσμεύσει τα αποθεματικά του. Μα με συγχωρείτε. Μην πείτε ότι δεν θέλετε να κάνετε περικοπές στις συντάξεις. Το πιο βασικό είναι ότι έχετε δεσμεύσει στα ασφαλιστικά ταμεία και τα αποθεματικά τους, και αύριο θα πείτε, ξέρετε, δεν υπάρχουν. Ναι, οπότε ας κόψουμε τις επικουρικές. Αυτή είναι η αλήθεια για το ασφαλιστικό. Αν υπόσχεσαι και να κρύβεις αυτά τα οποία λέγονται. Σε αυτόν τον δρόμο το ΚΚΕ βάζει ζήτημα ανάκτησης απολειών των σύγχρονων αναγκών και ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Μια τελεία θα τοποθετηθεί ο κ. Καλύβης. Απλώς για να μιλάμε, να λέμε τι είναι. Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ο κ. Καλύβης. Τοποθέτηση έκανα. Δεν σημαίνει ότι. Δεν έκανα καμία ερώτηση ο κ. Καλύβη. Πάρα πολύ λίγο, μιλήσατε και δύο πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, υπάρχει μια ισοτιμία χρόνου τουλάχιστον. Καλύτερα απορίες με αυτά που είπατε. Καθόλου απορίες. Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Για να αναφερθείτε στην πολιτική τη κυβέρνηση που εδώ εκπροσωπεί ο κ. Καλύβης. Λοιπόν, παρακαλώ να πάμε στον κύριο Λαβάνη να μας πει μια έτσι όσο. Πάντως τα αποθεματικά δεν τα πείραξε κανένας, έτσι να το λέμε. Τι γίνεται με τα αποθεματικά? Δεν τα έχουν πειράξει τα αποθεματικά, κύριε. Και ξέρετε τι διαφορά. Δεν έχουν πειραχθεί. Όχι τα αποθεματικά. Ούτε τα αποθεματικά, ούτε ο ΑΕΔ, ούτε η περιφέρεια δηλαδή. Ξέρετε τη διαφορά. Να μας πει. Ξέρουμε πολύ καλά τη διαφορά. Είναι ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Παρακαλώ πολύ, κύριε Λαβάνη, δώστε μας μια εικόνα έτσι τι συμβαίνει στην αγορά. Παρακολουθείτε υπομονετικά τη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, το γνωρίζω. Τι γίνεται στην αγορά, εσείς σας έχουμε έτσι και μας μεταφέρετε ένα κλίμα. Κοιτάξτε, δυστυχώς το κλίμα που συνεχίζουμε να μεταφέρουμε δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Κρέκας, ναι, ότι αυτό συμβαίνει στην αγορά. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για αυτό, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τι θα γίνει στο μέλλον. Οι 100 δόσεις ήταν μια ελάχιστη στην αγορά. Οι 100 δόσεις αφέμαξε χρήματα τα οποία θα πέφτανε στην αγορά και πήγανε πάλι στο κράτος. Αυτό έγινε. Βέβαια, έπρεπε να γίνει για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Και κινδύνευσε πάση μέσα. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι ακριβώς. Κινδύνευσε πάση μέσα. Έτσι ακριβώς. Επίσης, περιμένουμε και αναμένουμε και τις άλλες 100 δόσεις οι οποίες θα ρυθμιστούν και αυτό θα φέρει, φαντάζομαι, έσοδα περισσότερα προς το κράτος. Ναι. Αλλά εκείνο πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και να συζητήσουμε εδώ πέρα όλοι. Και δυστυχώς, εντέχνως θεωρώ ότι το αποφεύγουμε όλοι να το συζητήσουμε, είναι το πώς θα έχουμε ανάπτυξη αυτή εδώ τη χώρα. Και εγώ θα είναι ρητορικές οι ερωτήσεις. Περισσότερο. Και θα πω, αν θέλει κάποιος ξένος επενδυτής ή και εμείς ίδιοι να επενδύσουμε στην Ελλάδα, μπορείς να επενδύσεις σε ένα περιβάλλον με αυτό το φορολογικό σύστημα? Μπορείς να επενδύσεις σε αυτό το περιβάλλον με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 7 με 8% κεφάλαια κίνησης το περιθώριο των τραπεζών?
μπορείς να έρθεις και να επενδύσεις σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχεις πρόβλημα ακόμα και για τον τρόπο που θα πας να στήσεις την επιχείρησή σου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν κόστος, δηλαδή θα μπορούσαμε να τα φτιάξουμε. Θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ώστε να κάνουμε πιο φιλικό το περιβάλλον, ώστε πραγματικά να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε τώρα. Και αν τέλος πάντων μας είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό, ας στηρίξουμε τους άλλους, τουλάχιστον τους Έλληνες παραγωγούς. Ας βρούμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν ακόμα στην Ελλάδα και είναι αρκετοί αυτοί που πραγματικά νιώθουν τελείως μοναξιά. Εσείς οι προσωπικοί τους βιοτέχνες τώρα της Αττικής. Έτσι ακριβώς. Η εικόνα που περιγράφεται δεν είναι καλή εικόνα πάντως. Είναι εικόνα ζωφερή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή, εδώ και 4 μήνες, σχεδόν η αγορά έχει παγώσει τελείως. Έχει παγώσει. Όταν δεν κινείται το χρήμα, ακόμα και οι άνθρωποι που ήταν πολύ συνεπείς μέχρι τώρα με τις υποχρεώσεις τους, αρχίζουν πλέον να αδυνατούν να πληρώσουν υποχρεώσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Λοιπόν, αυτό που είπατε όμως ότι το λογικό και όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς είστε με τεράστια κλάδη που απασχολείται χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Όπως και το ΕΒΑ. Τεράστια. Γιατί δεν επιβάλλεται στις κυβερνήσεις όλες που έχουν περάσει. Εγώ θεωρώ αυτό που εγώ είναι σωστό. Μπορούσαμε να αντιγράψουμε το τι ισχύει σε άλλες χώρες, φορολογικό σύστημα και όλα τα πράγματα. Εγώ επειδή γιατί όμως. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι. κάποιοι δεν το. Και όταν λέω κάποιοι δεν είναι κάποιοι, κάποιοι είμαστε εμείς. Έτσι είναι η πολιτική μας. Είναι ακόμα. Και εγώ θα πω χωρίς να θέλω να προσβάλλω και δεν το λέω γιατί και κακοί επιχειρηματίες υπάρχουν και κακοί φοριακοί υπάρχουν και κακοί. Και ξέρουμε και τι γινόταν και όλα αυτά τα χρόνια. Και πολιτική δεν και πολιτική. Και ξέρουμε και πώς γινόταν και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Κάπου είχε βολέψει όλο αυτό το σύστημα του μπάχαλου, που θα μου επιτραφεί αυτή η έκφραση, το να και κάποιους επιχειρηματίες βόλευε και κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει αυτό για να πηγαίνεις από άλλο δρόμο. Ακριβώς. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να γίνει, να το ξεκαθαρίσουμε πλέον και δεν πάει άλλο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγορά πλέον έχει ξεκαθαρίσει. Οι περισσότεροι πλέον επιχειρηματίες, εγώ θεωρώ, αυτοί που αντέξαν αυτή την κρίση, ήταν επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν σοβαροί και ήταν και μπορούσαν και ανταπεξήλθαν σε αυτές τις υποχρεώσεις τους. Αυτοί μείναν πλέον. Δεν υπάρχουν πλέον λαμόγια, θα μου πει αυτή η έκφραση. Θέλω να πω ότι. Πλέον θεωρώ ότι ήρθε η ώρα και το φορολογικό μας σύστημα να φτιάξουμε και να μπούμε σε μια άλλη βάση αν πραγματικά θέλουμε να προχωρήσει και η οικονομία. Και φυσικά και η δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια δικαιοσύνη που να κάνει 5 και 6 χρόνια για να. Το 30 τώρα δεν διδικάσουμε. Ακριβώς. Κάτι ακόμα μπορώ να πω. Γνωρίζω ότι νομίζω και ο κύριος Κρέκας, νομίζω η επιχείρηση του είναι στον Ασπρόπυργο. Αν το ρωτήσετε, τέτοια ώρα μπορεί να πάει στην επιχείρησή του. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν μπορώ να πάτε. Εγώ λόγω τέτοια ώρα δεν πάω. Εγώ στον Ασπρόπυργο. Εμένα σήμερα με πήρανε δύο κεφαλονίτες που έχουν εκεί. Ναι. Ότι πριν 15 μέρες με φορτηγό του πήραν το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Εχθές ένα διπλανό πήρε την αστυνομία. Και το απάντησε ο διευθυντής. Τι να κάνω, 5 άτομα έχει. Επειδή τα έχω κάνει εγγράφος. Εγώ τα έχω κάνει εγγράφος αυτά έτσι. Εγώ πει ότι. Και είναι απορροσωπόδιο απάνω. Μετά τις 7 η ώρα, ναι, στη Λάκα Ασπροπύργου, δεν μπορώ να πάω στην επιχείρησή μου. Δεν μπορείτε να πάτε στην επιχείρησή μου. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Αδυνατό. Και πόσο καιρό συμβαίνει αυτό τώρα. Αυτό συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια. Είναι, τα έχω γράψει, τα έχουμε κάνει, τα έχουμε αναφέρει και στην ασφάλεια. Εντυπωσιακό. Αν θυμάμαι καλά, το Φεβρουάριο αυξήθηκε ο δείκτης κατανάλωσης στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Έχετε κάποια εξήγηση. Είχε μία μικρή αύξηση ο δείκτης τιμών καταναλωτή, καλά δεν θυμάμαι. Είχε πέσει πολύ χαμηλά και το η αύξηση. Οπότε είναι μία μικρή αύξηση σε σχέση με την. Έτσι, λόγω της μεγάλης πτώσης προηγήθηκε. Λοιπόν, πέστε στην αρχή για να κλείσουμε αυτό, ναι. Ότι αυτό τώρα, εντάξει, το Πάσχα, κάποια είδη θα δουλέψουν. Έτσι, ήδη εμφανίζονται μια άλλη νότο. Τα παιδικά, κυρίως τα παιδικά. Και σε αυτό του κλάδου λίγο τη ένδυση θα δούμε κάποια άνοδο. Το τρόφιμο βέβαια θα πάει καλύτερα. Και εκείνο που φαίνεται περίεργο, και αυτό είναι πάλι περίεργο, είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ στους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι σχεδόν 100% έχουν κλείσει. Λοιπόν, θα γυρίσουμε. Καλό. Έχει μεγάλη Αλεξιάδη. Ναι. Μας επισημαίνει ορισμένους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι αρχίζουν να λειτουργούν, όχι αρχίζουν το. Επίσης, είναι καλά το σύνδεσμο. Σαν μια οικονομική εξέλιξη. Καλά τα μηνύματα από τον τουρισμό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Από πέρυσι είχαν προβλέψει 25 εκατομμύρια. Από όλη την Ελλάδα. Αρχίζουν να λείπουν υποδομές. Και ποιότητα ξενοδοχείων καλύτερη. Πλην τη. Πλην της ιστορίας της Ρωσίας, η οποία βέβαια είναι μια ιστορία πονεμένη και έχει γίνει από πέρσι. Δεν είναι από πέρσι και πρόπερσι. Δεν είναι καινούργια ιστορία δηλαδή. Είναι καλό αυτή η ιστορία του τουρισμού. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα γυρίσουμε. Έχουμε ερωτήματα για τον κύριο Αλεξιάδη ήδη από φίλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ρυθμίσεων.
Ξαναπώ άλλη μια φορά 34-89-008 τα ερωτήματά σας για τα θέματα φορολογικά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εφοριακών εδώ της Αττικής και των Κυκλάδων είναι μαζί μας. Και σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Έχει μαζέψει ο κ. Καλύβης, από ό,τι έχω δει, ένα χαρτομάνι με διάφορα πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Είναι αρκετά. Γυρίζουμε σε δύο και τα δικά σας μηνύματα. Για ποιο λόγο να ανοίξουν τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων, ρωτάει ένας φίλος για παράδειγμα. Να, για να δουλέψουν λίγο ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Είναι μια απάντηση. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.